13 κορυφαία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας χρεωθήκαμε την ευθύνη του συντονισμού του προεκλογικού αγώνα στις αντίστοιχες 13 περιφέρειες της χώρας. Η περιφέρεια που χρεώθηκα εγώ τυχαίνει να είναι η μεγαλύτερη περιφέρεια της Ελλάδας, η Κεντρική Μακεδονία, συμπεριλαμβανομένη της Α και της Β Θεσσαλονίκης. Αυτό με υποχρεώνει τις επόμενες 20 μέρες ως τις εκλογές το χρόνο μου να τον μοιράσω ανάμεσα στη Ροδόπη και σε αυτούς τους νομούς. Έτσι όπως σας έχω ανακοινώσει, θα υπάρξουν από μένα κεντρικές ομιλίες και περιοδίες στην Β Θεσσαλονίκης, στην Α Θεσσαλονίκη, στη Χαλκιδική, στο Κιλκής, στη Πέλα, στην Ιμαθία και στην Πιερία. Κάποιες μέρες θα βρίσκομαι εκεί για να παρουσιάσω το πρόγραμμά μας και να συμβάλλω στον προεκλογικό αγώνα και τις υπόλοιπες μέρες βέβαια θα είμαι εδώ. Εδώ ήδη έχω ξεκινήσει τις περιοδίες στα χωριά. Χθες περπατήσαμε την περιοχή από τους Ασκητές, Τρίμη, Διόνη, Κροβίλη, Πάμφορο, Καλυθέα και Θελώριο. Σήμερα συνεχίζονται οι περιοδίες, θα γυρίσουμε σε όλα τα χωριά της Ροδόπης να μεταφέρουμε το μήνυμα και το διακύβευμα των εκλογών και την Τρίτη της τελευταίας εβδομάδος, δηλαδή στις 15 του μηνός, θα κάνουμε μια ανοιχτή πολιτική ομιλία παρουσιάζοντας ουσιαστικά το πρόγραμμά μας στον κόσμο της Ροδόπης. Τώρα θα σας ενημερώσουμε για το πού θα γίνει αυτή η κεντρική ομιλία. Θέλω πάντως να ευχαριστήσω το κόμμα μου και να ευχαριστήσω και την ηγεσία και τον Βαγγέλη Μεμαράκη για την εμπιστοσύνη που έδειξε στο πρόσωπό μου, αναθέτοντάς με την πιο κρίσιμη και μεγάλη περιφέρεια της χώρας, η οποία αποτελεί ίσως τον έναν και πιο ισχυρό πνεύμονα, της εκλογικό πνεύμονα και πολιτικό πνεύμα της Νέας Δημοκρατίας σε ολόκληρη την Ελλάδα. Διότι η Μακεδονία πάντοτε ως γνωστόν μαζί με τη Θράκη φέρνουν τα καλύτερα αποτελέσματα.